Σύνδεση τώρα, κυρίε και κύριοι, με την αίθουσα Σύνταξη και τον Κωνσταντίνο Μακρύ για να δούμε τα τελευταία νέα γύρω από τι διαπραγματεύσει στην Αίγυπτο. Κωνσταντίνε, τι λένε οι πρώτε πληροφορίε. Χρήσα, οι πρώτε πληροφορίε αναφέρουν πω δεν υπάρχει μέχρι στιγμή λευκό καπνό στι διαπραγματεύσει. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτο γύρο και αναφέρω ο πρώτο γύρο διότι ένα Ισραηλινό αξιωματούχο δήλωσε και μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία πω μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κανένα σημάδι προόδου στι διαπραγματεύσει με τη Χαμά στο Κάιρο, στι οποίε συμμετέχουν όπω έχουμε πει και το Κατάρ και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αντιπροσωπείε των χωρών αυτών. Ένα αξιωματούχο τη Χαμά δήλωσε, σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετ, ότι δεν δεν υπάρχει επίση, επιβεβαίωσε ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόοδο. Και παρόλα αυτά, κατηγόρησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι έχει επιστρέψει στο αρχικό σημείο των διαπραγματεύσεων. Να σου πω επίση ότι έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον επικεφαλή τη CIA, τον Βίλιαμ Burns Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίε για το τι συζητήθηκε. Προφανώ οι συνομιλίε ήταν και κλεισμένων το θυρών. Και να σου πω επίση ότι. Ο στρατό του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στο, στο, στο χτύπημα, στα χτυπήματα που έκαναν στο Λίβανο νωρίτερα έχουν πετύχει πάνω από 20 στόχου τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Στι 7.30 ώρα ώρα Ελλάδα και ώρα Ισραήλ, ε, γνωρίζουμε σύμφωνα με πληροφορίε ότι θα γίνει πολεμικό συμβούλιο στο Ισραήλ. Οπότε αναμένουμε αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.